Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια Ask Genius εκπομπή με τον Σπύρο και τον Άλκη. Όπου απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις με τις δικές μας απαντήσεις. Σίως στο ένατο επεισόδιο. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση που μας έχει στείλει η φίλη Δέσποινα. Και μας λέει: Τι μας λέει η φίλη Δέσποινα? Πώς τσεκάρω την εγγύηση? Μιλάει προφανώς για το κινητό της ή για το. Ναι, αν είναι σε ισχύ εγγύηση και βίση. Ναι. Λοιπόν, οι λύσεις, μάλλον εντάξει, δεν είναι πρόβλημα για να έχουμε λύσεις. Μάλλον οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση είναι τρεις. Ο πιο απλός είναι να επισκεφτείτε τη διεύθυνση checkcoverage.api.com. Στο πεδίο που υπάρχει βάζετε το σηριακό αριθμό της συσκευής σας, τον οποίο το βρίσκεται αναλόγως στη συσκευή, είτε ρυθμίσεις γενικά πληροφορίες, είτε στο πίσω μέρος της συσκευής. Αν είναι iPhone μπορεί να είναι στο SIM tray της συσκευής. Εκείνο το email βέβαια. Ναι, διαπέσεις. Ουσιαστικά εντάξει, η συσκευή μας, άμα έχουμε iOS συσκευή, πάμε Settings General About και βρίσκουμε εκεί το σηριακό αριθμό. Αν έχουμε Mac υπολογιστή, Μήλο. Μιλαράκι, ναι, about this Mac. Αν δεν μπορούμε να ανοίξουμε τον υπολογιστή γιατί μπορεί να έχει πεθάνει κτλ. Στο πίσω μέρος από κάτω είναι χαραγμένο, ξεκινάει πάντα είτε με C02 ή οτιδήποτε. C1. Αν είναι παλιό μοντέλο W80 ή οτιδήποτε. Έτσι. Ακριβώς. Αντιστοίχως πάλι στο iPod. Στο iPod νομίζω είναι χαραγμένος ο σηριακός επάνω. Ναι, είναι χαραγμένο. Πίσω μέρος κάτω. Έτσι. Ακριβώς. Και πάλι στο iPod, αν ανοίγει, μπορείτε να πάτε στο Settings General About και να δείτε το σηριακό. Βάζουμε το σηριακό μας και μας βγάζει λοιπόν αν είμαστε εντός του ενός χρόνου κάλυψης από την Apple. Apple One Year Limited Warranty, όπως το λέγει η Apple. Ακριβώς. Λοιπόν, συνεπώς η πρώτη απάντηση είναι μέσω του checkcoverage.apple.com. Ο δεύτερος τρόπος για να βρείτε τι ακριβώς ισχύει με την εγγύησή σας είναι καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της Apple στο 00800 44 14 54 17. Καλείτε μόνο από σταθερό 9 με 5 και επιλέξτε τεχνική υποστήριξη. Ο αριθμός 3 είναι, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, να ενημερώσουμε αυτό ότι ακόμα το Apple Care, γραμμή Apple Care, δεν υποστηρίζει iPhone. Που σημαίνει ότι αν έχετε κάποιο θέμα με το iPhone και πατήσετε την επιλογή iPhone, συνήθως σας βγάζει σε Vodafone Cosmote που έχουν αναλάβει, δηλαδή στους παρόχους, έτσι, που έχουν αναλάβει και την κάλυψη των συσκευών iPhone. Ωραία. Ακριβώς. Και τρίτον, γιατί είχα πει ότι είναι τρεις, ναι, μπορείτε να κάνετε ένα τηλεφώνημα σε εμάς στο service, να σας απαντήσει η γραμματεία του service και δίνοντας τα στοιχεία. Ο αριθμός είναι 210-6985-280 και μιλάτε με το service. Ακριβώς. Λοιπόν, προχωράμε. Γεια σας και πολλά συγχαρητήρια. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις για iOS. Πρώτη, υπάρχει τρόπος να διαγράψω πολλές επαφές μαζί και όχι μία-μία? Δεύτερη, μπορώ να απενεργοποιήσω το two-step verification στο Apple ID μου? Ευχαριστώ προκαταβολικά. Η Άννα. Λοιπόν, Άννα, πρώτη ερώτηση. Υπάρχει τρόπος να διαγράψω πολλές επαφές μαζί και όχι μία-μία? Όχι. Δυστυχώς πρέπει να πας μία-μία με τις επαφές αναγκαστικά. Κάνουμε το slide. Διαγραφή, έτσι. Ναι. Ναι. Το μόνο που ήθελα εγώ σαν σημείωση, αν οι εφαρμογές, οι επαφές, με συγχωρείτε, που θέλετε να σβήσετε είναι σε μια συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή θέλετε να σβήσετε τις επαφές που είναι συγχρονισμένες με το Gmail ή τις επαφές που είναι με το iCloud, ανοίγοντας την εφαρμογή επαφές και πατώντας πάνω αριστερά, σας βγάζει τη λίστα με τις ομάδες που συγχρονίζονται οι επαφές σας. Οπότε από εκεί μπορείτε να αποεπιλέξετε να επιλέξετε μια ομάδα. Αυτό είναι όλο όμως. Τις κρύβει, δεν τις διαγράφει, δεν σας εμφανίζει στον κατάλογο. Μαζική διαγραφή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Και δεύτερη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, μπορώ να απενεργοποιήσω το two-step verification στο Apple ID μου? Λοιπόν, φυσικά μπορείς να απενεργοποιήσεις, Άννα, το two-step verification στο Apple ID σου, μπαίνοντας στη διεύθυνση appleid.apple.com, συνδέεσαι με το Apple ID και τον κωδικό σου. Λογικά, επειδή έχεις ενεργό του step verification, θα χρειαστεί να βάλεις ένα εξαψήφιο κωδικό που θα σου έρθει σε κάποια από τις συσκευές σου, είτε MacBook, είτε iPhone, είτε iPad. Και στην ενότητα security απενεργοποιείς το step verification για να διευκολύνεις τον τρόπο που έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό. Βέβαια, να πούμε. Ωστόσο, ότι είναι δεν θα το προτείναμε. Ναι, σημαντικό να μείνει έτσι. Είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας. Το οποίο γενικά το έχουμε χρησιμοποιήσει πλέον και αρκετές εταιρείες.
αυτός ο κωδικός που έρχεται που έχει μια ισχύ. Πόσο είναι, νομίζω κάποια λεπτά είναι που ναι. κρατάει αυτός ο κωδικός. Είναι μοναδικός. Είναι μοναδικός και εξασφαλίζει ότι κανείς δεν μπορεί να έχει ουσιαστικά access με το να ξέρει τον κωδικό του Apple ID σας ή οτιδήποτε, έτσι. Ακριβώς. Οπότε θα προτείναμε να μην απενεργοποιηθεί το Step Verification σε καμία περίπτωση. Στα δικά μας τα Apple ID που είναι εταιρικά και σχετίζονται με διάφορες λειτουργίες ή δυνατότητες που μας δίνει η Apple, το Two-Step Verification είναι υποχρεωτικό. Οπότε ναι. καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την Apple, για όλες τις εταιρείες να υπάρχει το Two-Step Verification. Σωστά. Αυτά σχετικά με τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις της Άννας. Της Άννας. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Πάμε σε ρωτάω ερώτηση. Και απαντάς. Έχεις κολλήσει... Α, εσύ ρωτάς για να απαντήσω εγώ. Μάλιστα. Μας παίρνουν και τη δουλειά. Παρακαλώ, ακούω. Έχει κολλήσει το iPad σε μαύρη οθόνη, δουλεύουν ήχοι και η δόνηση, αλλά δεν δείχνει τίποτα. Τι μπορώ να κάνω, μας ρωτάει ο φίλος Μάριος. Φίλε Μάριε, λοιπόν, συνήθως 90% είναι κάποιο κολληματάκι στο software, το οποίο επιλύεται πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται καν να έρθει σε κάποιο service. Αυτό που κάνεις είναι, κρατάς πατημένο, μιλάμε για iPad τώρα, έτσι, κρατάς πατημένο το home button, που είναι το μεγάλο στρογγυλό button στην οθόνη μπροστά, και το power button που είναι πάνω-πάνω, που το χρησιμοποιούμε για να κλείνει η οθόνη καμιά φορά. Τα κρατάμε και τα δύο πατημένα συνέχεια για αρκετή ώρα μέχρι να δούμε το μιλαράκι. Έτσι, αυτό σημαίνει 15 με 20 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Δεν σημαίνει ότι το κρατάμε και τα αφήνουμε, γιατί δεν κάνει τίποτα. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει, κάνει ένα hard reset και οποιοδήποτε απλό softwareικό θέμα επιλύεται. Έτσι, και θα δούμε ότι η συσκευή μας θα κάνει μια επανεκκίνηση. Συνήθως αργεί λίγο περισσότερο από όταν ανοίγει στο να μπει κανονικά πάλι στο iOS. Είναι φυσιολογικό. Και επίσης το hard reset είναι μια λύση καλή για πολλά θέματα για μικρά. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά να σταματήσει να δουλεύει ο ήχος σας. Κάνουμε hard reset, θα επανέλθει. Έτσι. Αν παρόλα αυτά δεν επανέλθει με αυτό, μπορεί να έχουμε θέμα στην οθόνη μας. Οπότε μπορεί πολύ πιθανό να είναι ανοιχτό το iPad, αλλά η οθόνη να μην έχει απεικόνηση. Που σημαίνει ότι τότε πρέπει να πάμε στο service να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να πούμε επίσης ότι τα iPad επισήμως από την Apple δεν αλλάζουν οθόνη. Έτσι, μιας και το δημιουργήσαμε. Δεν ανοίγονται γενικά, δεν επισκευάζουν. Δεν ανοίγονται, δεν υπάρχουν βίδες. Γίνεται στο εργοστάσιο ουσιαστικά το assembly, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεκολλήσει οθόνη και να μπει μια άλλη και να είναι σε τέλεια κατάσταση. Ακριβώς. Έτσι, αυτό. Ακριβώς. Γίνεται μόνο αντικατάσταση. Άγιο, για αντικατάσταση συσκευή, σωστά. Γεια, προχωράμε. Προχωράμε. Λοιπόν, οι δίσκοι του εμπορίου παίζουν σε Mac, Βαγγέλης. Φαντάζομαι θα εννοεί τους σκληρούς δίσκους. Αν θέλει να αλλάξει, δίσκους, ναι, USB, ναι, φαντάζομαι ναι, να αλλάξει δίσκο από κάποιον μηχανικό SSD κτλ. Λοιπόν, φίλε Βαγγέλη. Φίλε Βαγγέλης. Θες να απαντήσεις εσύ. Να απαντήσω εγώ. Ναι, όλοι οι δίσκοι μπορούν να παίξουν. Ουσιαστικά ένας δίσκος έχει να κάνει με το τι format είναι. Αν λοιπόν είναι φορματισμένος για να παίζει για Mac, θα παίξει μια χαρά για Mac. Αν είναι φορματισμένος NTFS για να παίξει ο Windows, θα παίξει ο Windows. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οποιοσδήποτε δίσκος μπορεί να πει. Αναλόγως στο μηχάνημα που έχετε, συνήθως πρέπει να φέρετε το μηχάνημά σας στο service για να γίνει η εγκατάσταση. Δηλαδή όταν έχουμε κάποιο iMac. Ή κάποιο... Καλά, δεν μιλάμε για MacBook Pro πλέον, διότι έχουν flash. Μιλάμε για εξωτερικούς δίσκους, νομίζω, φιλάλκη. Οι δίσκοι του μπορεί να παίζουν. Α, μιλάμε μόνο για εξωτερικούς. Εγώ το κατάλαβα και σαν αναπάντηση. Εξωτερικούς, USB δίσκους. Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Απλά όταν συνδέουμε το δίσκο μας, έτσι, πάμε στο Disk Utility, επιλέγουμε το δίσκο μας, πατάμε Erase και επιλέγουμε το format που θέλουμε. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε τον δίσκο μόνο και μόνο σε Mac, Mac Journal είναι αυτό που επιλέγουμε. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε και σε Windows και σε Mac, επιλέγουμε το XFAT, όπου παίζει και στα δύο. Απλά να ενημερώσουμε ότι το XFAT δεν είναι τόσο γρήγορο όσο... Η μεταφορά δεδομένων. Ναι, η μεταφορά δεδομένων όσο το Mac General. Είναι ένα υβρίδιο το XFAT, οπότε ναι. Στερείται κάποιων δυνατοτήτων που θα είχατε σε ένα NTFS format δίσκου που παίζει μόνο σε Windows ή σε ένα HFS format δίσκου που παίζει μόνο σε Mac. Σας δίνει δυνατότητα να δουλεύει και στις δύο πλατφόρμες, αλλά αυτό. Θα δείτε ότι κάποια πράγματα είναι πιο αργό. Καμιά φορά ορισμένα προγράμματα δεν τους βλέπουν, μου έχει τύχει και αυτό, σπάνιο μεν. Αλλά εντάξει, είναι για έναν μέσο χρήστη δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα, απλώς αντιγράφει πιο αργά. Αν δεν κάνω λάθος, το XFAT παίζει από Windows Vista και μετά ή Windows 7 και μετά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Το πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι. Νομίζω θέλει Windows 7 και μετά το XFAT. Έχω εντύπωση και εγώ ότι είναι από Windows 7 και μετά. Ακριβώς. Οπότε βλέπω καλά, τώρα... Αλλά πλέον οι περισσότεροι έχουν ναι. 7, 8 και 10. 7, 8 και 10. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Τι power bank να επιλέξω, φίλε Κωνσταντίνε. Πολύ, καλή, πεις, πολύ καλή ερώτηση, αλλά πρέπει να μας πεις και τι συσκευή έχεις. Λοιπόν, ας το πάρουμε με περιπτώσεις. Με περιπτώσεις, λοιπόν. Ξεκίνα, φίλε. Πρώτα απ' όλα, είναι τι χρήση θέλουμε να κάνουμε, που σημαίνει ότι το χρειαζόμαστε μέσα στην ημέρα να κάνουμε μία φόρτιση γιατί μετά θα είμαστε σπίτι μας. Είμαστε νομάδες που χανόμαστε τη Σαχάρα και θα λείπουμε για δύο μήνες, οπότε θέλουμε λίγο μεγαλύτερο power bank.
αναλόγως τη συσκευή που έχουμε, έχει και τα ανάλογα μιλιαμπέρ η μπαταρία μας. Μιλιαμπερόρια. Συγγνώμη. Και αντιστοίχως και τα power bank έχουν τα ανάλογα μιλιαμπερόρια. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το καταλαβαίνουμε από τον αριθμό του κουτιού που έχει επάνω. Το κάθε κουτί λοιπόν στο Powerbank μας γράφει κάποιους αριθμούς. Αυτοί οι αριθμοί είναι ουσιαστικά τα μιλιαμπερόρια. Αν έχω λοιπόν μια συσκευή iPhone 6 για παράδειγμα, αν και η Apple επισήμως. Δεν δίνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Δεν δίνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας, υπάρχει ένα. Ουσιαστικά τα σέρβις το ξέρουν, έτσι ναι. Μπορούν να το δουν. Βλέποντας τα χαρακτηριστικά των μπαταριών που αντικαθιστούμε, βλέπουμε το περιεχόμενο χοντρικά ναι. Των μπαταριών στις μικρές συσκευές Apple, δηλαδή iPhone 6, 7, 8. Είναι περίπου στα 1800 μιλιαμπερόρια και στα Plus είναι κατά 800 με 1000 πάνω. Οπότε υπολογίζεται 3,5 με... Τα iPad είναι 4 με 5.000 κάπου εκεί. Αυτό δεν είμαι 100% σίγουρος, δεν το θυμάμαι, γιατί ναι. Οι μπαταρίες δεν αντικαθιστώνται στο... Όπως όλος τυχαίος, παρόλα αυτά, τυχαίνει να έχω κάποια powerbank μαζί μου. Πώς εμφανίστηκαν αυτά τα powerbank εδώ. Όλος τυχαίος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε... Με ένα iPhone, ας πάρουμε ένα iPhone. Πώς φαίνεται σωστός ο πολιτής. Τα βγάζει εδώ πίσω από το αυτή το έβγαλε. Πού το έβαλε αυτό, λοιπόν, εδώ είμαστε. Από αυτό τα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε για παράδειγμα αυτό το Wanker Powerbank το οποίο είναι 5200 mAh. Χρώμα μαύρο. Χρωματός, μαύρο. Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν μπορώ, με προκαλείς. Λοιπόν, ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό, ότι αν έχουμε μια συσκευή η οποία είναι κοντά στα 2000 mAh η μπαταρία της. Θα μας βγάλει περίπου 2 φορτίσεις. Έτσι. Ακριβώς. Δεδομένου ότι εσείς χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς τη φορτίζετε, δεν το πάμε μαθηματικά ακριβώς. 5200 είναι δηλαδή 1800-1800, άρα φερό και πάλι. Ναι, έτσι. Γιατί καταρχάς υπάρχουν απώλειες και η μπαταρία είναι ναι, μεν τόση χωρητικότητά της, αλλά κατά τη διάρκεια της φόρτισης και της αποφόρτισης χάνει. Οπότε υπολογίζεται λιγότερο από το. Ναι. Δεν πολύ χοντρικά, το... ακριβώς, δεν το πάτε μαθηματικά, ναι, δεν κάνετε αφαίρεση, έτσι. Αντιστοίχως, λοιπόν, έχουμε 1400, δυνατό σκληρό, 15600. Το οποίο έχει USB-C, είπαν αυτό. Όχι, έχουμε και με USB-C, στα 20.100 και στα 25.600, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και 20.100 είναι το συγκεκριμένο, πολύ καλό και αυτό. Γενικότερα, λοιπόν, αν ετοιμάζεστε για ταξίδια κτλ, θα υπολογίσετε την μπαταρία του κινητού σας. Αυτό ισχύει για τα πρώτα απ' όλα powerbank για οποιαδήποτε συσκευή, έτσι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο Apple. Υπολογίζετε λοιπόν την μπαταρία σας, το χρόνο που θα είσαστε μακριά από μπρίζες, έτσι, και πώς φορτίζετε να τα βγάλετε. Ακριβώς. Και φυσικά ένα λόγο στη συσκευή είναι, έτσι. Ναι, είπαμε αυτό. Γιατί σε παρακολουθούμε. Χαίρομαι. Οπωσδήποτε, όποτε έχετε κάποια απορία, μπορείτε να μιλήσετε με έναν από τους πολίτες μας. Ακριβώς. Να βρούμε κάτι που σας ταιριάζει. Να βρούμε. Λοιπόν, ωραία. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη και τελευταία ερώτηση από τη φίλη μας την Ιουλία. Πόσα χρόνια εγγύηση έχει τελικά η συσκευή μου? Λοιπόν, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και την ακούμε και πολύ συχνά. Και μάλλον ήρθε να την απαντήσουμε λοιπόν, λεπτομερώς, έτσι, θα έλεγα. Ενδελεφώς. Να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω. Ναι. Θέλεις να πεις κάτι, ξεκοψά. Όχι. Να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να αναφέρω ότι η Apple σαν κατασκευαστής σε όλες τις συσκευές της παγκοσμίως παρέχει ένα έτος εγγύησης. Οπότε, η εγγύηση της Apple σε όλο τον κόσμο είναι ένας χρόνος. Από εκεί και πέρα όμως, από χώρα σε χώρα, βάσει νόμων υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει θεσπίσει τέτοιου είδους νόμους και ανάλογα με τη χώρα αυτή η διάρκεια κάλυψης μεγαλώνει. Οπότε τις πρώτες 365 μέρες η Apple μας καλύπτει κανονικά με τον ένα χρόνο εγγύησης. Από εκεί και πέρα όμως καθώς μιλάμε για νόμο που υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν κλπ. Η διαδικασία αλλάζει λίγο και με βλέπετε και κοιτάω από εδώ και από εκεί γιατί νομίζω ότι έχουμε το πλέον κατάλληλο άτομο για να σας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει με την εγγύηση και την κάλυψη στο δεύτερο νόμο. Κύριε Δημητρίου, ελάτε λιγάκι. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Περάστε ενδιάμεσα. Τι είναι, ο κύριος Δημητρίου είναι ο υπεύθυνος του service της iSystem. Ακριβώς. Έτσι, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Και τα πάντα γνωρίζουμε εκείνο. Δεν μπορώ να βγω έτσι μαγιγιάριστο, δεν πρέπει να... Δεν πειράζει, δεν μας μείνει πολύ χρόνος, ο floor manager επιμένει. Λοιπόν, είχαμε ερώτηση από τη φίλη μας την Ιουλία, η οποία μας ρώταγε πόσα χρόνια εγγύηση έχει τελικά η συσκευή μου. Είπαμε λοιπόν ότι η Apple δίνει ένα χρόνο εγγύηση
mm-hmm. επισήμως σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί πέρα, βάσει χωρών, θεσπίζονται διάφοροι νόμοι και ισχύουν με βάση προϋποθέσεων. Ναι, επιπλέον κάλυψη ακριβώς, πέραν του ναι. One Year Limited Warranty. Βοηθήστε μας κύριε Δημητρίου σχετικά. Αυτό ακριβώς ισχύει. Ουσιαστικά, στην, αν μιλάμε μόνο για την Ευρώπη, έτσι, υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Καταναλωτικός Νόμος. Η κάθε χώρα έχει βέβαια το δικό της χρόνο, αλλά όλα είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό Καταναλωτικό Νόμο. Άρα, αν κάποιος πελάτης έχει κάποιο πρόβλημα συσκευή του στο δεύτερο χρόνο και θέλει να γύρει κάποιο αίτημα, όπως λέγεται, για την κάλυψη στο δεύτερο χρόνο, στο καταναλωτικό νόμο, ουσιαστικά πρέπει να το πάει στο σημείο αγοράς. Η συσκευή ουσιαστικά δεν πρέπει να φαίνεται ότι έχει υποστεί κάποια κακή χρήση ή μη ενδεδειγμένη χρήση, δηλαδή να έχει έρθει σε επαφή με υγρό, να έχει χτυπήματα, να έχει. Πρέπει να, δείξει, να, έχει... να πρέπει ότι να δείξει όπως... ότι το πρόβλημα ήταν εργοστασιακό ουσιαστικά ακριβώς, και εμφανίστηκε. Αυτό ακριβώς λέει ο καταναλωτικός νόμος, ότι ο πελάτης πρέπει ουσιαστικά να αποδείξει ότι η συσκευή του ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Απλά έβγαλε κάποιο πρόβλημα, κάποια αστοχία υλικού στο δεύτερο χρόνο. Εργοστασιακό μεν. Εργοστασιακό. Και απλά δεν άρχισε να εμφανιστεί. Φυσικά κανένας πελάτης και κανένας τεχνικός δεν μπορεί να αποδείξει ότι η συσκευή είχε πρόβλημα εξ αρχής, απλά το παρουσίασε στο δεύτερο χρόνο. Η Apple το έχει κάνει λοιπόν πολύ πιο απλό το πράγμα. Το αναφέρει και στο site της. Λέει ότι μπορείτε να πάτε στο σημείο αγοράς, να ζητήσετε κάλυψη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Καταναλωτικού Νόμου. Το σημείο αγοράς κάνει έναν πρώτο έλεγχο λογικά της συσκευής, να δει ότι δεν έχει χτυπήματα, δεν υπάρχει κάποια κακή χρήση. Και από εκεί πέρα το στέλνει σε ένα εξοδοτημένο σέρβις, πάντα με την απόδειξη αγοράς. Και το εξοδοτημένο σέρβις, εμείς δηλαδή για παράδειγμα, κάνουμε το αίτημα προς την Apple και από εκεί πέρα η Apple το εγκρίνει ή δεν το εγκρίνει αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Μάλιστα. Άρα, ναι. Και επιμένουμε στο σημείο πώλησης, γιατί πολλοί πελάτες μπερδεύονται και λένε, μα εγώ την αγόρασα συσκευή από τη Γερμανία, γιατί εδώ πέρα δεν έχω δύο χρόνια δεν πρόβλημα να καλύψει ο Ευρωπαϊκός Καταναλωτικός Νόμος. Γιατί ακριβώς πρέπει να το πάτε στο σημείο αγοράς. Το σημείο αγοράς λοιπόν που είναι στη Γερμανία, η Γερμανία έχει άλλο νόμο, έτσι, που ενδεχομένως θα το καλύψει, μπορεί να έχει τρία χρόνια, μπορεί να έχει τέσσερα χρόνια, μπορεί να έχει δύο χρόνια όπως στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάει στο σημείο αγοράς. Άρα κλείνουμε ουσιαστικά ότι η Apple δίνει ένα χρόνο εγγύηση παγκοσμίως και από εκεί και πέρα οτιδήποτε παραπάνω μπορεί να ζητήσει ο πελάτης, το κάνει πάντα από το σημείο αγοράς με την απόδειξη αγοράς. Ναι, ναι. Και αυτό μόνο. Βέβαια πάντα για προβλήματα, μιλάμε πάντα για αστοχία υλικού, δεν μιλάμε για προβλήματα software, δεν μιλάμε για μια μπαταρία ενδεχομένως που είναι αναλωμένη. Ναι, ακριβώς. Εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Γι' αυτό αυτή η εξαίρεση. Το γεγονός ότι μια μπαταρία με την χρήση της συσκευής μετά από 1,5 χρόνο μπορεί να μην διαρκεί όσο διαρκούσε στην αρχή, δεν σημαίνει ότι έχει πρόβλημα και είναι εργοστασιακό το ελάττωμα. Οι μπαταρίες λόγω φύσης, ο τρόπος που είναι κατασκευασμένες, φθύρονται σαν μια γόμα. Συνεπώς, με τη χρήση η διάρκεια ζωής της φθήνει. Δεν μπορεί η εγγύηση λοιπόν να καλύψει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Σωστά τα λέω, κύριε Δημητρίου. Μια χαρά. Ωραία. Κύριε Δημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Τελειώνεται γρήγορα όμως γιατί έχουν πολύ δουλειά μέσα. Οπότε λοιπόν, φίλοι Ιουλία, ελπίζω να σε κάλυψε ο κύριος Δημητρίου. Έτσι. Κάτσε, φίλε, και εμείς. Και εμείς να την καλύψαμε την κυρία Ιουλία. Την Ιουλία. Καλυφθήκαμε γενικότερα. Okay. Μας κάλυψε και βάζει μόνο ο κύριος Δημητρίου. Μας πάει τη δουλειά. Ανανεώνουμε λοιπόν εμείς το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Συνεχίζετε και στείλετε τις απορίες σας στο askgenius.papaki.ipavlasystem.gr ή... ή μπαίνετε στο site μας ipavlasystem.gr στην ενότητα Genius πάνω-πάνω και συμπληρώνετε τη φόρμα. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετούμε. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια Ask Genius εκπομπή με τον Σπύρο και τον Άλκη. Όχι, να το προβάτε. Όπου απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις με τις δικές μας απαντήσεις. Αυτό. Αν στο δεξί το πει αυτό, με τον Σπύρο και τον Άλκη. Ποιο? Όπου απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις με τις δικές μας απαντήσεις. Όπου απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Με τις δικές μας απαντήσεις. Αυτό είναι. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια Ask Genius εκπομπή με τον Σπύρο και τον Άλκη. Όπου απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις με τις δικές μας απαντήσεις. Αυτό. Τι? Εσύ ως. Εσύ ως το ένατο επεισόδιο. Θες να κάνω και έτσι. Πιτσιότ. Κάνε ξανά. Χάσου. 2-1.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια Ask Genius εκπομπή με τον Σπύρο. Και τον Άλκη.